Η παιδοψυχίατρος έφυγε, η κυρία Μίλτσιου, τον Μάη του 22 σε άδεια κοίησης. Δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη κάλυψης θέσης παιδοψυχίατρου. Και παρόλο που και η ίδια όταν είχε πάλι υπήρχε θέμα κενού και έλλειψης, δηλαδή χρειαζόταν και δεύτερη θέση παιδοψυχίατρου με τις τόσες πολλές ανάγκες. Η συνεξέλιξη είχε κάνει έγγραφο προς την δεύτερη ΔΥΠΕ και στο Υπουργείο Υγείας, επισημένοντας την αναγκαιότητα κάλυψης της θέσης παιδοψυχίατρου, μιας ειδικότητας τόσο βασικής για τα παιδιά, όχι μόνο με αυτισμό, αλλά για όλες τις περιπτώσεις που αγγίζουν το ψυχιατρικό χώρο, το παιδοψυχιατρικό. Ναι. Είναι μια βασική ειδικότητα που στο κέντρο αυτό το ΚΟΚΕΨΙΠΕ, το παλιό ιατροπαιδαγωγικό, δηλαδή αλλάζουμε ονόματα, τίτλους, μένουμε στους τύπους, αλλά φοβάμαι ότι χάνουμε πάρα πολύ την ουσία και δεν βλέπουμε ουσιαστικά, η πολιτεία δεν βλέπει λίγο την ουσία περισσότερο και τις ανάγκες. Και βλέπουμε λοιπόν στο κέντρο αυτό να υπάρχει το κενό του παιδοψυχιάτρου, με αποτέλεσμα παιδιά να μένουν αδιάγνωστα, που είναι πάρα πολύ βασική η έγκαιρη διάγνωση για να πάμε στην πρώιμη παρέμβαση των παιδιών. Και επίσης υπάρχουν οι περιπτώσεις παιδιών που χρήζουν φαρμακευτικής αγωγής, που πρέπει να παρακολουθούνται από παιδοψυχίατρο και δυστυχώς υπάρχει ένα κενό μεγάλο. Τι κάνει λοιπόν η πολιτεία? Αντί να καλύψει τη θέση με κάποιον παιδοψυχίατρο, φυσική παρουσία στο χώρο και δεύτερη θέση όπως είπαμε χρειάζεται, δίνει μία λύση με μία φορά την εβδομάδα με Skype με παιδοψυχίατρο από τη Σύρο να εξετάζει τα παιδιά. Τι κάνουν λοιπόν οι γονείς, αφού περιμένουν κάποιους μήνες κάνοντας το αίτημα? Το πιο ελαφρύ είναι η μια επαναξιολόγηση. Καλούνται στην αίθουσα τηλεϊατρικής του Βοστάνιου Νοσοκομείου οι γονείς και το παιδί μόνο, και εκεί να γίνει αξιολόγηση. Ένα παιδί με αυτισμό όμως, που έχει μεγάλη δυσκολία στον άγνωστο χώρο, στο άγνωστο πρόσωπο, τη δύσκολη προσέγγιση μέσα από την οθόνη να βλέπει κάποιον, να του μιλάει, δηλαδή είναι κάτι δύσκολα διαχειρίσιμο για το παιδί με αυτισμό, οπότε προκύπτουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Η διάγνωση είναι πάρα πολύ βασική σε μικρή ηλικία, γιατί καθορίζει ουσιαστικά την παρέμβαση, όπως είπα και πριν, και το είδος των θεραπείων, συνεδριών που θα ακολουθήσει η οικογένεια. Ναι, και εδώ να σταθούμε λίγο, κύριε Σκούρτσο, γιατί μπορεί κάποιος να θεωρεί πολύ μεγάλους τους αριθμούς των παιδιών που πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Από το γεγονός ότι έχει προοδεύσει η επιστήμη τα τελευταία χρόνια πάνω σε αυτόν τον τομέα, μας δίνει τη δυνατότητα σε πολύ μικρότερες πλέον ηλικίες να εντοπίζουμε το πρόβλημα. Και εδώ είναι που φωνάζουν οι γονείς, και εδώ είναι που πρέπει να σκύψει η πολιτεία για να ενισχύσει τις δομές, να γίνεται αυτή η διαδικασία. Γιατί όσο πιο αργά γίνεται η διάγνωση, τόσο πιο αργά μπορεί να γίνει και η παρέμβαση και να βοηθηθεί το παιδί, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ ωραία το λέτε, να έχετε δίκιο για την καθυστέρηση της διάγνωσης. Το θεωρώ όλο αυτό μας γεννά μία υπερβολικό που γίνεται, μας γεννά θλίψη και θυμό μαζί, γιατί οι γονείς έτσι κι αλλιώς βιώνουμε τη δυσκολία της καθημερινότητάς μας, και η πολιτεία οφείλει, έχει χρέος να ακούσει τις ανάγκες των γονιών. Δηλαδή δεν μπορεί ένας γονιός, ξέρω μητέρα και πολλούς γονείς που είχε κάνει αίτηση αρχές Μαΐου στο ΚΟΚΕΨΙΠΕ, το πρώην ιατροπαιδαγωγικό, για επαναξιολόγηση του παιδιού. Τέλος Αυγούστου ορίζεται η συνεδρία μέσω Skype. Το παιδί φυσικά δυσκολεύτηκε να πάει, δεν πήγε, δεν μπορούσε να πάει. Είχε φοβερή άρνηση, παρόλο που η μητέρα έκανε την προσπάθεια. Και αναγκάζεται η μητέρα με όλες τις δυσκολίες οικονομικές, με όλο αυτό το αλλαγή περιβάλλοντος κλπ. Να ταξιδέψει στη διπλανή μας γειτονική Χίο. Μάλιστα. Και από εκεί να πάρει από ιδιώτη παιδοψυχίατρο την επαναξιολόγηση του παιδιού για να συνεχίσει το παιδί. Λόγω θεραπείες, εργοθεραπείες και όλες τις συνεδρίες που χρειάζεται να κάνει. Γιατί δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης με αυτή την ειδικότητα στο νησί. Τώρα θα μας πει μια οικογένεια από τη στιγμή που δικαιούμαι στο δημόσιο, γιατί πρέπει ακόμη και να υπήρχε να απευθυνθώ στον ιδιώτη. Αλλά ούτε και ιδιώτης δεν υπάρχει. Οπότε ούτε πολλές οικογένειες αναγκάζονται να φύγουν από το νησί. Να δώστε μας μια εικόνα. Δεν προκηρύχθηκε ποτέ θέση για αυτήν που άδειασε ή για την δεύτερη που ζητήσατε, ή προκηρύχθηκε και δεν υπάρχει σε αυτή την ειδικότητα όπως είχε γίνει παλαιότερα με την ψυχιατρική? Σε επικοινωνία με το κέντρο, εδώ το κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείας παιδιού και φίβου που είχαμε,
μας ενημέρωσαν ότι και από μέρους τους είχε γίνει αίτημα. Ναι. Μέσω του Βοστανίου και ο διοικητής είχαν κάνει, έχουν απευθύνει αίτημα κάλυψης θέσης. Αλλά δεν υπάρχει κάλυψη, δεν γίνεται κάλυψη. Αλλά δεν έχει, δηλαδή έχει προκηρυχθεί η θέση, έχει ζητηθεί, δεν ξέρουμε αν έχει προκηρυχθεί. Δεν ξέρω την προκήρυξη, γιατί αυτή η οργανική θέση ουσιαστικά της παιδοψυχιάτρου, η οποία λείπει η κοπέλα σε μια άδεια. Που όπως δικαιούται, έτσι και να είναι καλά η γυναίκα, ναι. Αυτό. Μάλιστα. Έχετε κάποια νεότερη επικοινωνία, έχετε σαν σύλλογος ή και με τους υπόλοιπους σύλλογους που τους αφορά το θέμα αυτό να προχωρήσετε σε κάποια άλλη ενέργεια, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι και μεγάλο όχι μόνο το κόστος αλλά και η ταλαιπωρία των οικογενειών αυτών που έτσι όπως γίνεται αυτή η διαδικασία και με την μη καλή επαφή και των παιδιών με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας με τον επιστήμονα μπορεί να μείνουν εκτός, δηλαδή να κρίνει ο άνθρωπος που είναι πίσω από την οθόνη σε άλλο νησί και δεν έχει τη δυνατότητα να το δει αυτό το παιδί πολλές φορές μέσα στο χώρο του, ότι μπορεί να το απεντάξει και από την διαδικασία αυτή, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, βέβαια. Το άλλο βήμα, δηλαδή εμείς τα πρώτα βήματα ήταν να επικοινωνήσουμε οι ίδιοι με το κέντρο και να μας πούνε τι έχει γίνει από μέρος τους, τι ακριβώς, ποιες είναι οι δυσκολίες. Το δεύτερο ήταν το έγγραφο που απευθύναμε στο Υπουργείο Υγείας. Το τρίτο βήμα, πιστεύω, είναι να πάρουμε τα παιδιά μας και να πάμε οι γονείς και τα παιδιά μαζί στον Υπουργό Υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να σας ακούσουν, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, αγγίζει πάρα πολλές οικογένειες και τα έξοδα και τα προβλήματα που δημιουργούνται πάρα πολύ μεγάλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, ενημερωθήκατε πρόσφατα ότι καταργείται και η θέση ειδικού συμβούλου, ειδικής αγωγής στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οπότε δυσκολεύει ακόμα παραπάνω έτσι, πρόσβαση και... το να έχετε κάποιους ανθρώπους που να επιλαμβάνονται των ζητημάτων των παιδιών που ανήκουν στην ειδική αγωγή. Ναι. Που χρειάζονται ειδική αγωγή. Ναι, βέβαια. Τώρα έχουμε το σχολικό σύμβουλο που λέγονταν παλιά, σήμερα λέγεται συντονιστής εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης, είναι ο κύριος Ψαραβέλης, ναι, με τον οποίο έχουμε μια πολύ καλή σχέση και επικοινωνία. Ο οποίος κάνει μεγάλη προσπάθεια και τα παιδιά με αυτισμό να είναι με παράλληλη στήριξη σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, γιατί αυτό είναι το κατάλληλο πλαίσιο για τα περισσότερα παιδιά, αν δεν υπάρχουν συνοδά συμπτώματα, συνοδές αναπηρίες άλλες. Ναι. Τώρα όμως πληροφορούμαστε ότι το Υπουργείο πάει προς κατάργηση, δηλαδή έχει αποφασίσει την κατάργηση θέσης του συγκεκριμένης ειδικότητας, mm-hmm, με αποτέλεσμα η Λέσβος και όλο το Βόρειο Αιγαίο να μένει λίγο ξεκρέμαστο όσον αφορά με τη στήριξη μέσα από αυτό το ρόλο. Δηλαδή ο ρόλος του Συμβούλου είναι να επισκέπτει τα σχολεία, να αξιολογεί επίσης παιδιά όταν περάσουν από το ΚΕΔΑΣΥ και το ΚΕΔΑΣΥ προτείνει ειδικό σχολείο, αλλά ο γονιός έχει το δικαίωμα να κάνει ένσταση σε αυτή την απόφαση. Μάλιστα, ο σχολικός σύμβουλος επιλαμβάνεται δηλαδή, ο ειδικός αυτό, σύμβουλος μαζί αυτός, με, ναι. Μαζί με διεπιστημονική επιτροπή, είναι ναι, η γνωστή βέβαια ναι, που γίνεται και αξιολογεί τα παιδιά και ο σχολικός σύμβουλος έχει τον κύριο λόγο για την αξιολόγηση των παιδιών. Όταν μάλιστα αυτό τώρα καταργηθεί και η πληροφορία μας είναι ότι μάλλον με συνεργασία με τη Χαλκιδική, δεν ξέρω λόγω χάρτη, δεν ξέρω γεωγραφικά πώς πάει, εκεί θα υπάρξουν επίσης πρακτικές δυσκολίες. Θα πάγεται το Βόρειο Αιγαίο ολόκληρο, δηλαδή στη Χαλκιδική. Θα απευθύνεστε στο Παιδικό Σύμβολο της Χαλκιδικής. Θα συνεργάζονται. Δηλαδή, ένας θα είναι που θα έχει και στην ειδικαιοδοσία την περιοχή μας. Δεν ξέρω, είναι πληροφορίες λίγο που θα πρέπει να διασταυρωθούν. Ναι. Και πρακτικά πάλι μένουμε και εκεί. Δημιουργείται επίσης και εκεί ένα μεγάλο κενό. Δηλαδή, όλη αυτή η κατάσταση φέρνει τόση απογοήτευση στο γονιό, που δεν νιώθουμε και δεν ξέρουμε πώς να δραστηριοποιηθούμε για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, επισκέψεις στα Υπουργεία, βγαίνουμε στις τηλεοράσεις. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Έχετε μιλήσει με την περιφερειακή με τον Περιφερειακό Σύλλογο που καλύπτει, που αγκαλιάζει, που έχει μπει ομπρέλα για όλους τους συλλόγους και τα προβλήματα των ατόμων με κάποια αναπηρία, να προσπαθήσετε? Ναι, είναι η γνωστή Μποσγαμέα, ήδη έχουμε κάνει μια τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά πρέπει να δρομολογήσουμε μια κοινή διεκδίκηση, mm-hmm, τουλάχιστον με τυχείο, Σάμμο κλπ. Γιατί ναι, είναι παρόμοια τα θέματα. Έτσι είναι. Η πρόεδρος του συλλόγου, κυρία Μιχάλα, έχει έτσι δείξει ένα μεγάλο διεκδικητικό. Ναι, ναι, ναι.
στένος και ισχύει σε εντιανώση και σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, εμείς το καταγράφουμε. Τα Υπουργεία είναι αυτά που θα πρέπει να δώσουν λύση. Δεν μπορεί να τη δώσει ούτε η Περιφερειακή Διεύθυνση, έτσι, ούτε το Βοστάνιο. Πρέπει όμως να τα διατυπώσουν σαν αιτήματα και σοβαρά αιτήματα στο Υπουργείο και παρακολουθούμε και θα θέλαμε να έχουμε και από την πλευρά σας οποιαδήποτε εξέλιξη, μια ενημέρωση, κύριε Σκούρτσου, για όλα αυτά τα θέματα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνει την ευκαιρία να ακουστεί η φωνή μας μέσα από το σταθμό σας. Εμείς σας ευχαριστούμε που έτσι συνεχίζετε να αγωνίζεστε για την βελτίωση των συνθήκων έτσι, ζωής των παιδιών, των ανθρώπων έτσι, που είναι σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Όσοι ζούμε και μπορούμε, θα αγωνιζόμαστε για το καλύτερο μέλλον των παιδιών μας.